έτσι κι αλλιώς. Πώς βλέπετε αυτή την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί και τι εικόνα έχετε από το διπλάνο νησιά? Εδώ έχουμε ξεκινήσει μια προσπάθεια εδώ και 15 χρόνια. Ζητάμε το αυτονόητο. Έναν προσωρινό χώρο φύλαξης. Δυστυχώς διαπιστώσαμε ότι οι τοπικοί εφορίες είναι απόβλητες. Τελευταία κάναμε κινητοποίηση στη Σύνη. Ένα σοβαρό πρόβλημα. Όλοι με το μετανάστε στην αυλή του αστυνομικού τμήματος, σε άθλιες συνθήκες, σε άθλιες καταστάσεις. Την επόμενη μέρα κάναμε μια μερίδα. Είχαμε καλεσμένους όλους τους βουλευτές του νομού Δωδεκανήσου, τον νομάρχη, τον έπαρχο, όλους τους περιφερειάρχες, τους συνήθους, τους πρώην, για να μπορούμε να δούμε μια λύση. Δυστυχώς πέρασαν τρεις μήνες. Εμείς πιστεύαμε ότι θα αυξηθεί ο αριθμός των λαθρομεταναστών, γιατί από πληροφορίες ότι είναι στιγμαγμένοι απέναντι, μιλάνε για 2 εκατομμύρια κόσμο. Αυξήθηκε τώρα με όλα αυτά τις καθυστερίες, τις δολοφονίες, δες και ίσως τράπηκαν σε φυγή για να γλιτώσουν τις οικογένειές τους. Αυτό βλέπεις σε τι κατάσταση μας εκδένει. Εδώ είναι ένα πρόβλημα. Ο αστυνομικός σήμερα έχει το εξής πρόβλημα. Να ξεκινήσουμε από τη φύλαξη, να ξεκινήσουμε από τραπεζοκόμο, να ξεκινήσουμε από νοσοκόμο, από γιατρό. Θα κάνει όλα. Να μας γιατί δεν μας δίνει και εμάς κανένα δίπλωμα ή καμιά, να μας δώσει ένα βραβείο, να πάμε και εμείς να το παραδώσουμε εκεί, να πάρουμε όπως μπήκανε με πλαστά τυχεία μέσα και πήρανε. Εμείς θα κάνουμε πραγματικότητα, μας δώσανε από ένα τυχείο να πάρουμε και εμείς άλλες ειδικότητες. Εδώ είναι τραγική κατάσταση. Δυστυχώς, εάν βλέπει ο Δήμαρχος, εδώ, αν ο Δήμαρχος Κώ, βλέπει αυτή την κατάσταση σήμερα, εγώ λυπάμαι. Γιατί από ό,τι διαβάζω, οι περιφερειάρχες είναι Σουηδία. Πήγαν για τον τουρισμό, τρέχουν για να φέρουν τουρισμό. Τι εικόνα θα βγάλω έξω τη, όταν θα έρθουν οι τουρίστες να εξυπηρεθεί και θα τραβήξει 5 φωτογραφίες ή θα τραβήξει ένα βίντεο σήμερα που είναι πολύ εύκολο με τα κινητά και θα το παρουσιάσει στην Ευρώπη, σε τι κατάσταση. Άρα για τι τουρισμό μιλάμε, γιατί παλεύουμε, με ποιες συνθήκες προσπαθούμε να προσελκύσουμε τουρισμό. Και οι αντιδράσεις θα συνεχιστούν. Οι αντιδράσεις θα γίνουν πιο σκληρές τώρα. Ήδη ξεκινήσαμε. Αν δεν μεριμνήσουν εντός 2-3 ημερών να πάρουν, γιατί το δεν είναι μόνο να πάρουν τώρα. Θέλει απολύμανση, θέλει απαιτητικό χώρο. Είναι μια τουαλέτα που ξεπερνάει 250 άτομα. Καταλαβαίνει τώρα που γίνονται οι ανάγκε του. Αν πείτε μέσα να δείτε ότι που γίνονται οι ανάγκε του, θα ντραπείτε που ζείτε στο νησί. Όχι, δηλαδή είναι τραγική κατάσταση. Αν δεν, σε 2-3 μέρες δεν έχει βρεθεί χώρο να μετακριθούν, το αστυνομικό τμήμα και οι υπηρεσίες θα κλείσουν. Εμείς θα τις κλείσουμε. Θα μας ανακάζουν να τις κλείσουμε. Γιατί ή εμείς θα αρρωστήσουμε όλοι και θα λείπουμε από εδώ, άρα και θα μείνει μόνο το κτίριο με τους λαθρομετανάστες, ή θα φύγουν οι λαθρομετανάστες, θα πάρει κάποιο άλλο. Κάτι πρέπει να γίνει. Εμείς θα βρούμε τη λύση. Εμείς πρέπει να βρούμε τη λύση, γιατί θα μην διωκτούν ούτε συνάδελφοι, πρέπει να πάει κατηγορούμενο κάποιο, ούτε θα βρούμε λύση. Δηλαδή, αν κλείσει το αστυνομικό τμήμα και συμβεί ένα σοβαρό περιστατικό σε κάποιον πολίτη τη ΚΟΤ, δεν θα εξυπηρετηθεί. Γιατί τώρα λειτουργεί. Εσείς πιστεύετε τώρα λειτουργεί. Ας έρθει κάποιος να μου πει αν λειτουργεί. Γιατί εδώ μέσα δεν μιλάμε για Σύριο, μιλάμε για Πακιστανό, μιλάμε και για άλλες φυλές, Σομαλούς, μιλάμε για διάφορους που κάποιοι πρέπει να φυλαχθούν. Πρέπει να, δηλαδή δεν μπορεί να τους αφήσει. Οι Σύριοι θα ξεπερθούν σε 2-3 μέρες, θα τους δώσει ένα χαρτί, θα φύγουν. Οι άλλοι πρέπει να κρατηθούν. Πού θα κρατηθούν, πού θα φυλαχθούν. Με ποιες συνάδελφοι θα τους φυλάξουν αυτοί. Και δεν με κίνδυνο τη σωματική ακρεότητα. Πέρα από τις ασθένειες, οι οποίες μπορεί να προσδοκεί ο καθένας, μπορεί μια ψωρία, την πιο απλή ασθένεια. Και σας ρωτώ εγώ. Όταν θα τελειώσουμε από εδώ, θα πάμε μαζί μέσα. Θα πάμε να πάρετε μια ταυτότητα. Πάρτε εσείς το παιδί σας, 13-14 χρόνια όπως ένα μικρό παιδί, να το πάτε μέσα από μια ταυτότητα. Να δείτε από πού θα περάσει. Απάνω από τα σκουπίδια. Δηλαδή, εμείς τι είμαστε. Μας έχουν προσλάβει στο Δήμο να κουβαλάμε τα σκουπίδια. Τι είμαστε, να ξέρουμε να μας δώσουν αρμοδιότητες, να ξέρουμε τι θα κάνουμε. Ας μας χωρίσουν αρμοδιότητες, ας μας κάνουν τραπεζοκόμους, ας μας κάνουν νοσοκόμους, ας μας κάνουν ασφάλεια στο Δήμο. Ξέρουμε ποιο αστυνομικό, ξέρουμε ποια είναι η ειδικότητά μας. Ξέρουμε τι ασχολούμαστε. Δεν μπορούμε να ξεπερδίσουμε τον πολίτη. Δυστυχώς, λυπόμαστε, δεν μπορούμε να ξεπερδίσουμε γενικότερα τον Ευρωπαίο πολίτη, όχι μόνο τον πολίτη. Γιατί δεν είμαστε μόνο Έλληνες, είμαστε οι Ευρωπαίοι πολίτες πλέον. Δεν μπορούμε να ξεπερδίσουμε κανένα. Και σας πληροφορώ, αν συμβεί ένα περιστατικό με τόσο κόσμο που έχει πλησί, λέμε ότι έχει αύξηση 30%. Ασχολήθηκε κανένα σοβαρά. Δηλαδή, ασχοληθεί ο συνδικαλισμός για να λύσει τα προβλήματα. Τα προβλήματα πρέπει να τα λυτρήσουν οι τοπικοί φορείς. Πρέπει να ασκήσουν πίεση στην πολιτεία να μπορέσουν να τα προσπαθήσουν και να μπορέσουν να τα προσέλθουμε κι εμείς.